κανονικά γεννήθηκε. Ναός συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλα. Στον Άγιο Νικόλα. Είναι μια σημαντική επιτυχία για τον αγροτικό εξωτερικό τομέα. Αυτό το οποίο άκουσα με ενδιαφέρον είναι την διάσταση που βάζεται για την Ανατολική Μεσόγειο. Πραγματικά είναι μια αγορά η οποία μας ενδιαφέρει. Βέβαια υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις από την περιοχή της Συρίας, αλλά οι υπόλοιπες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Σαουδική Αραβία, οι υπόλοιπες χώρες με τις οποίες έχουμε επικοινωνία και συγκοινωνία με καράβια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν τα δικά μας προϊόντα που είναι επαφή μπορούν άνετα να φτάσουν στις αγορές. Άρα λοιπόν αυτή η διάσταση την οποία βάζετε είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον για εμάς, διότι η υπόλοιπη περιοχή της Ευρώπης, κυρίως η Ανατολική Ευρώπη, είναι μια περιοχή η οποία δέχεται την οργανωμένη, αν θέλετε, επίθεση εντός εισαγωγικών των ανταγωνιστών μας τα προϊόντα, αλλά η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή στην οποία θα μπορούσα να πω ότι θα κυριαρχήσουμε, διότι είμαστε πιο κοντά σε σχέση με όλες τις άλλες ανταγωνίστρες στις ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, εμείς προς αυτήν την κατεύθυνση θα στηρίξουμε, όπως στηρίξαμε σήμερα τις προσπάθειές σας και κάθε επιτυχία στο έργο σας και φυσικά στην αναδιοργάνωση, την κυριαρχή αναδιοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης. Να καλωσορίσω με τη σειρά μου τον Υπουργό και όλους τους υπόλοιπους φίλους βουλευτές, τον πρόεδρο τον κύριο Τζίκα, τον οποίο δεν γνωριζόμαστε από ένα κλιματικό ταξίδι τον κύριο Σαμαρά στην Κίνα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην πόλη μας, στην πολύπαθη πόλη. Εγώ ήμουν τελευταίος, ουσιαστικά με έχουν καλύψει αρκετά, σε αρκετά πράγματα αυτοί που μίλησαν νωρίτερα. Να πω λοιπόν ότι η Νάουσα βίωσε την απογεωμηχάνηση όπως υπόθηκε προηγούμενα, βίωσε πάρα πολλά. Όταν ακούγαμε στην Νάουσα και την πέρασε 20 χρόνια όλα τα έδρανα για ανεργία του 10, του 20, του 30% στην Ελλάδα γελάγαμε και την μετάσχει κάτω το 51% και το 52% ανεργία. Και εδώ θα επισημάνω κλείνοντας μετά στον Δήμαρχο την ευκαιρία Δήμαρχη και λόγω της έκθεσης στο Αστιακό για την Άουσα ο τέλος της παραγηματίας να ξεκινάει η γηματία από την έκθεση και να καταλήγει στην Άουσα. Γιατί συμμετέχοντας κάθε χρόνο σε πάμπολες θέσεις, παγκοσμίως, όσοι νομίζουν, ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα πρέπει να έχει κλείσει το δωμάτιο πριν από 3, 4, 5 μήνες. Τι σημαίνει αυτό, τον εμπορισμό λέμε επισημοποιεί. Αν θα μπορούσαμε κάλλιστα έχοντας οδικό δίκτυο ή τον προαστιακό από τη Θεσσαλονίκη προ την Άουσα, υπουργέ, να δώσουμε πνοή σε αυτήν την πόλη, να δώσουμε μια ζωή, να δώσουμε έναν νέο τουρισμό ή όποιον τουρισμό ή κλίνες. Άρα λοιπόν, γιγαντώνοντας η έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί με αυτήν μεγαλώσαμε, ήταν το μεγάλο γεγονός στην πόλη από την Πετσιρίκα που είμαστε. Έχει έκθεση, θα πάμε στην έκθεση οπωσδήποτε, για να μην άπαντες. Άρα λοιπόν, αυτή η επισκεψιμότητα να αποβεί ωφέλιμη και για την περιφέρεια έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και μπορεί να γίνει, πιστεύω. Άρα λοιπόν, σίγουρα η προστιθέμενη αξία είναι μέσω των εκθέσεων, όπως σας είπα, συμμετέχουμε συνεχόμενα. Και βλέπουμε το τι γίνεται παγκοσμίως. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εύκολο να φτάσει τη Σιάλη, την Προβάινου, οποιασδήποτε άλλε φαγιάλε εκθέσει, Ανούκα κλπ. Αυτό, αν είναι ο στόχος και είναι σε καλή κατεύθυνση από ό,τι ακούσαμε και από τον Πρόεδρο και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, πιστεύω ότι και η Νάουσα θα ωφεληθεί και ευχαριστούμε γι' αυτό και για την παρουσία σας. Από αυτό όλο, αρκεί να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι πρέπει να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία στην Λόγωση Ελληνάδα, στην Δημαρχία, εγώ και προσωπικό του κοινοτόπου όλη τη Δημαρχία. Να ευχαριστήσουμε για όλες τις αναπτυξιακές δράσεις που κάνετε, γιατί η Δημαρχία θεωρείται και μια περιοχή η οποία πραγματικά είναι δορυφόρος της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά βιώνουμε κι εμείς θετικά αποτελέσματα από την έκθεση, με αύξηση των διαμεκτερεύσεων οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια των εκθέσεων οι οποίες υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και φυσικά είναι ο πολλαπλασιαστής ο τουρισμός για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και για την περιοχή της Μαθίας. Θέλουμε την ανάπτυξη, συμμετέχουμε στις εκλογικές εκθέσεις, συμμετέχουμε στη φιλοξένεια, συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να στηρίξουμε το δικό σας έργο και σας ευχαριστούμε πολύ.